Εν μέσω αντιδράσεων και ενστάσεων, πραγματοποιήθηκε η λαϊκή διαβούλευση στο δημοσκόπιο της Νέας Αλικαρνασσού με φόντο το φλέγον θέμα της μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της περιοχής σε οικόπεδο του Δήμου Ηρακλείου, βόρεια και δυτικά των φυλακών Αλικαρνασσού. Ο διευθυντής των φυλακών Αλικαρνασσού, κ. Μαυραντονάκης, έθεσε ζητήματα ασφάλειας με αιχμή του δόρατου στη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς. Στα Τρίκαλα έγινε απόπειρα με το ελικόπτερο και έπεσαν 1500 σφαίρες, το ξέρετε. Ευτυχώς που γύρω-γύρω δεν υπήρχε κόσμος. Αν λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι το ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί μία στο εκατομμύριο για εσάς δεν είναι τίποτα, για μένα είναι πολλά. Εγώ προστατεύω πρώτα τους πολίτες και μετά τους κρατούμενους. Έχετε σκεφτεί ένα αντιπερισπασμό μέσα στη λαϊκή, ένα επεισόδιο επίτηδες για να γίνει από την άλλη μεριά κάτι? Εσείς νομίζετε ότι τα πράγματα τόσο απλά? Λέτε, ας πούμε, έχω συζητήσει βέβαια με τον κύριο όσον αφορά τα σηματοπλέγματα. Αυτά σωστά όλα. Εγώ όμως εκφέρω τη δικιά μου άποψη σαν διευθυντής φυλακής. Το αν το Υπουργείο που του πάω τα σχέδια πει τα εγκρίνει, εγώ πάλι θα λέω όχι και ας γίνει. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα, χωρίς να προμελετώ τίποτα, εγώ τώρα στον άνθρωπο τη συνείδησή μου, όχι με την επαγγελματική μου ιδιότητα, με τη συνείδησή μου καλά. Δεν νοείται για μένα φυλακή και να έχει γύρω-γύρω αυτά. Ο αντιδήμαρχος Πέτρος Ινιωτάκης αναφέρει ότι οι διαδικασίες για την επικείμενη μετακίνηση της λαϊκής βρίσκονται στην τελική ευθεία και κάνει λόγο για έναν οργανωμένο χώρο για τον οποίο δεν τίθενται ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας. Το ζήτημα ασφάλειας για οποιαδήποτε φυλακή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ισχύει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχουν απόπειρες και στις πλέον καλά φυλασσόμενες περιοχές ή φυλακές ανά τον κόσμο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανείς να ανησυχεί περισσότερο για την ασφάλεια των φυλακών από ότι ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες της Αλικαρνασσού. Δεν θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ασφάλεια των φυλακών. Το αντίθετο, τους προτείνουμε μέτρα που θα αυξήσουμε την ασφάλεια και θα βελτιώσουν τις συνθήκες της φυλακής. Είναι το θέμα που είναι οι φυλακές είχαμε. Δεν είμαστε αντίθετοι σε οικόπεδα να γίνονται οι λαϊκές, αλλά μέσα στο ιστό της πόλης, όχι εκτός στο ιστό. Αυτή τη στιγμή ήρθαμε να δούμε το προσχέδιο που θα έπρεπε βέβαια να είχαμε καλεστεί πιο μπροστά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και την πρόταση. Είμαστε σε μια φάση, σε μια πρώιμη συζήτηση. Από εκεί πέρα το ότι θα είναι καλύτερο για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους λαϊκών αγορών θα το κρίνουμε μετά. Πιστεύω να υπάρξει μια συνεννόηση ώστε να, και με τη βοήθεια των δικών μας σωματείων, να βρεθεί μια καλή κοινή λύση. Οι κάτοικοι της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού ζητούν η λαϊκή αγορά να μετακινηθεί από τις οδούς Δημοκρατίας, Ζεφυρίας και Καρίας, αναφέροντας ότι έχει παρέλθει ο χρόνος και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει η μεταφορά της. Την ώρα μάλιστα που, όπως λένε, δεν ελπίζουν ότι η τελική μετακίνηση θα γίνει σύντομα. Το αργότερο που πρέπει να μείνει μια λαϊκή σε μια περιοχή είναι 18 μήνες. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στους 26 και από ό,τι μας λένε εδώ και μας κοροϊδεύουν, θα φτιάξουν, λέει, στις φυλακές απ' έξω οικόπεδο για την Αλικαρνασσού, που για να γίνει αυτό, αν έχουμε όπως τα έργα στο Δήμο Ηρακλείου που είναι 3 χρόνια, εδώ θα πρέπει να έχουμε άλλα 8. Μια πρόταση η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στην Αλικαρνασσό και είμαι σίγουρος ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ και η κίνηση σε σχέση με τους πολίτες καταναλωτές για τη λαϊκή αγορά. Στο δημοσκόπιο παρουσιάστηκε το σχέδιο για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς στο οικόπεδο δίπλα στις φυλακές στην Αλικαρνασσό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το χρονοδιάγραμμα της μεταφοράς θα είναι μέσα στους επόμενους 4 μήνες.